Τι είναι? Γεια σας, Τζορτζινάκια μου. Λοιπόν, ένα vlog ξεκινάει με supermarket haul όμως. Δεν είχα κάτι να σας δείξω. Σήμερα πρώτη μέρα που πήγαν τα παιδιά σχολείο, ο μικρός τσιρίζει γιατί έχω βάλει την Αλεξάνδρα να κάνει μπάνιο και θέλει να μπει μέσα. No. Πάμε να σας κάνω supermarket haul και θα συνεχιστεί αυτό το vlog αύριο. Τι θες, αγάπη μου? Τι θες, το τσουρέκι σου? Όχι αυτά, θες το τσουρεκάκι σου, έλα. Πάρε το τσουρεκάκι σου. Να το. Κλασικά σκλαβενίτη, 94 και 90, 94 ευρώ και 92 λεπτά. Είναι η μέρα που πληρώθηκα σήμερα, οπότε πήγα σούπερ μάρκετ, πλήρωσα λογαριασμούς, ένας χαμός. Εννοείται ότι με το Χρήστο έχουμε κοινό ταμείο, δεν το συζητάμε αυτό, αλλά είναι η μέρα που και εγώ συνεισφέρω και το χαίρομαι πάρα πολύ. Όχι ότι αν δεν δουλεύεις δεν συνεισφέρεις με άλλους τρόπους, αλλά... Επειδή έχω μάθει μια ζωή να δουλεύω και να φέρνω και εγώ χρήματα στο σπίτι, είναι αυτές οι ωραίες ημέρες που πληρώνεσαι και φεύγουν όλα. Πάνε για την κύρα. Έχω άλλη μια κλειστή συσκευασία και μια ανοιχτή, αλλά πήρα άλλη μια. Baby Lino για το Μιχαηλάγγελο, το νούμερο 5. Φέρει με το μήλο, μυρίζει εκπληκτικά. Το είχε προσφορά, γι' αυτό το πήρα. Το είχε μισή τιμή. Από 6 ευρώ το είχε 2,90. Παπαδοπούλου, γεύσης ήτου 2 συσκευασίες ψωμάκια του τόστ. Τώρα με τα σχολεία καταλαβαίνετε. Ήθελα να βρω και ψωμάκια σάντουιτς, αλλά δεν είχε. Και δεν είχε ούτε στο μανάβικο που παίρνω ψωμάκια. Έχει και ωραία. Θα πάω αύριο το πρωί να τους πάρω. Για μεθαύριο. Για να βάζω και στο Χρήστο στη δουλειά. Τροφή της κύρας. Νανούρης τσουρέκι. Και εδώ έχω να πω ότι το τόσο μπελαλίδικο που είναι το τσουρέκι, καλά ήταν το Πάσχα που το φτιάξα. Δεν το ξαναφτιάχνω. Όχι. Ειδικά όταν έχεις μικρά παιδιά και έχεις να κάνεις τόσα πολλά. Όχι, δεν το ξαναφτιάχνω. 2,5 με 3 ευρουλάκια και μια χαρά. Αφήστε που είναι και επανάκριβο. Φρόγκο αλουμινόχαρτο γιατί τελειώνει. Ένα τσουρέκι το οποίο τρώει ο Γιώργος με τον Μιχαηλάγγελο. 7 days. Το πήρα γιατί ήθελε τσουρέκι μέσα στο σούπερ μάρκετ και δεν ήθελα να ανοίξω αυτά. Μία ζάχαρη κρυσταλλική, λευκή κρυσταλλική. 2 δημητριακά γιατί έχουν πολύ καιρό να φάνε σοκολατένια. Μαράτα ηλιέλαιο, λαδάκι. Γάλα ελαφρύ μαράτα 1. Γάλα πλήρες 3,5%, 2 συσκευασίες, 3 χυμούς πορτοκάλι, μπισκότα Miranda. Πλέον παίρνουμε μόνο αυτά τα πράσινα που είναι με λιγότερη ζάχαρη. Μερινά που φτιάχνω τσαγάκι ζεστό και πίνουμε, τους αρέσει να τα βουτάνε. Σιμιγδάλι ψηλό, κάτι θέλω να φτιάξω. Μανιτάρια πήρα 2 κονσέρβες, αυτά τα Limburg. Βλέπετε ότι πλέον δεν παίρνω τα γυάλινα τα βαζάκια, παιδιά. Παίρνουμε αυτά που συμφέρουν. Είδα το γυάλινο σήμερα είχε ένα κάτι. Και αυτό έχει 74-75 λεπτά, κάπου εκεί. Πήρα 2. Πήρα λαζάνια. 4 κάτι είχαν άλλη μάρκα και τα μπαρίλα τα είχε 2 ευρώ σε προσφορά. Οπότε πήρα ένα να φτιάξω αυτές τις μέρες στο φούρνο που μας αρέσουν. Θα δω με τι θα το κάνω, ή θα το κάνω με κρέμα γάλακτος, μπέικον και τέτοια, μανιτάρια και αυτά, ή θα το κάνω με κιμά, θα δω. Βύσσινο χυμουδάκια, 2 εξάδες για τα παιδιά. 2 7 days τριάδες με σοκολάτα και 2 7 days τριάδες με βερίκοκο, κρουασάν. Γλάρος, ρολό γιατί είχα μείνει με αυτό, τίποτα. Μαράτα κοφτό μακαρονάκι, μαράτα λαζάνια και μαράτα νούμερο 7, λεπτό μακαρόνι. Αυτό το άνοιξε ο Άγγελος. Όσοι μας παρακολουθείτε σε όλα τα vlog, ξέρετε το πάθος του με τα κνόρ. Οπότε το ξέσκισε. Χωρίς αλάτι πήρα, τα είχε προσφορά, γι' αυτό πήρα αυτά. Γιατί το έχουν παραξηλώσει λίγο το θέμα, επειδή είναι χωρίς αλάτι και τα έπαιρνα. Τα έχουν ακριβήνει πολύ, αλλά επειδή τα είχε προσφορά, τα πήρα. 2 τριάδες μορομάντιλα σε πτώνα με χαμομήλι, τα είχε προσφορά κι αυτά.
ένα ξύδι φίνο, γνήσιο ξύδι. Δεν τα πολύ κοιτάω ταξίδια, έτσι παίρνω ό,τι πιο οικονομικό. Αχλάδια, μπανάνες, από το μανάβικο, αγκούρια, ντομάτες, μαρούλι, κρεμμύδι φρέσκο. Αυτά είναι τα ψώνια μας. Σήμερα η μέρα είχε πολύ καθάρισμα στο σπίτι, αρκετό καθάρισμα, δεν σας τράβηξα όμως τίποτα. Να σας δείξω ένα δωράκι του Γιώργου που είναι ένα υπέροχο σετάκι για τη γιορτή του, πολύ όμορφο. Έχει πίσω στην τσέπη τον Μίκη που κλείνει το μάτι, ένα υπέροχο σορτσάκι πετσετέ και μια πανέμορφη μπλουζίτσα. Κοντομάνικη. Έχουμε ξεκινήσει τα κοντομάνικα εμείς εδώ στη Ρόδο. Έχει πολύ ζέστη. Τα μπουφάν αυτά τα φοράγαμε στο σούπερ μάρκετ, γι' αυτό είναι έτσι. Σημάζεψε το δωμάτιο της Αλεξάνδρας που γινόταν ο κακός χαμός. Μία τρέλα. Επίσης τις έβγαλα της Αλεξάνδρας. Δεν έχουμε εδώ καλό φως. Πρέπει να τις πάρω άλλες λάμπες να βάλουμε. Κατέβασα κάποια καλοκαιρινά τα οποία έπυρνα, στέγνωσαν, κρέμασα. Κάποια φορεματάκια. Κοντομάνικα, τακτοποίησα λίγο εδώ τα κολάντες και όλα αυτά. Τακτοποίησα λίγο εδώ τα κοντομάνικα, τα σορτσάκια, όλα αυτά. Πάνω πιτζαμούλες. Διάβασμα εννοείται. Εννοείται διάβασμα. Λογαριασμοί όπως σας είπα. Όλα συμμαζεμένα είναι, άλλαξα και λίγο τις κουρτίνες. Βέβαια τώρα τις κουνήσω γύρω και έχουν γίνει χάλια. Έχω βάλει μία να έρχεται το φως και δύο συσκότησης. Τρεις στοματοπολτούς πήρα τελικά. Τώρα κάνει μπάνιο ο Γιώργος, η Αλεξανδρούλα έτοιμη. Θέλουμε να ρίξουμε σπρέι και να χτενίσουμε μαλάκια. Λοιπόν, πήρα και αυτά, ξέχασα να σας τα δείξω. Είναι πάρα πολύ ωραία πανάκια, εγώ με αυτά ξεσκονίζω. Πραγματικά είναι υπέροχα, είτε με νερό είτε να βάλετε άζαξ. Και πήρα και αυτό για τις οθόνες, για την τηλεόραση, για τις τηλεοράσεις, για το φουρνάκι μικροκυμάτων. Για αυτά έτσι που έχουν αυτή την όψη. Και για το κινητό. Αυτά λοιπόν, τακτοποιώ το σούπερ μάρκετ όλο. Στο μανάβικο πλήρωσα 13,52 ευρώ, κάτι που ξέχασα να σας δείξω, ότι πήρα και καρβουνάκια για το θυμιατό, γιατί μας είχαν τελειώσει. Έτοιμα όλα, μαζεμένα όλα, στη θέση τους. Θα μαζέψω τώρα ένα πλυντήριο που άπλωσα. Λέει γιατί κάνει χαζομαρούλες, παίρνει τα κλειδιά από τις πόρτες και πάει να κλειδώσει. Θα κλειδωθεί μέσα και θα ψαχνόμαστε. Άπλωσα και τις κουρτίνες. Η Αλεξάνδρα διαβάζει το μάθημα παράλληλα τρώει. Έχει κόψει τσουρέκι και στο Μιχαήλ Άγγελο. Άγγελε μη! Άγγελε μη! Είναι κακό αυτό που κάνεις. Δεν χτυπάμε. Καλός ο Άγγελος. Κάνε καλός. Τρομερό νέο να το μάθουν στο κανάλι ότι έχει τσιμπήσει κουνούπια. Άπλωσα και τις κουρτίνες που έβγαλα, τις έπλυνα εννοείται πριν φύγουμε στο σούπερ μάρκετ, βγήκε το πλυντήριο, τις άπλωσα, μάζεψα και τα άλλο το πλυντήριο. Πάμε τώρα να διπλώσουμε. Σήκω Γιώργο μου. Έχω κρότα. Γιατί ξέρεις άμα έχει σηκωθεί η Αλεξάνδρα, σήκω, η Αλεξάνδρα δεν θα πάει σχολείο, είναι χάλια, σήκω. Πρώτη μέρα σχολείο εχθές η Αλεξάνδρα. Πονάει η κοιλιά μου, θέλω να κάνω εμετό. Ξύπνησε τώρα το πρωί, δεν είναι καθόλου καλά. Δεν ξέρω αν έχει γαστρεντερίτιδα. Της έφτιαξα αλμόρα προβιωτικό, για να μην κάνει, δεν έχει κάνει καθόλου εμετό. Αισθάνεται όμως ότι θέλει. Κάτσε πιέστο σε παρακαλώ. Έλα Αλεξάνδρα, κάτσε πιέστο σε παρακαλώ, γιατί θα κάνεις εμετούς όλη μέρα. Ο μικρός κοιμάται, το Γιώργο τώρα το σήκωσε, θα έρθει να τον πάρει ο άντρας μιας φίλης μου. Μαζί με τα δικά του τα παιδάκια να τα πάει σχολείο. Ευτυχώς, γιατί και το μωρό κοιμάται και έχω την Αλεξάνδρα έτσι όπως την έχω. Δεν μπορώ να βγω να πάω το Γιώργο σχολείο. Οπότε πάμε τώρα να κάνουμε ένα κολατσιό στο Γιώργο και δεν ξέρω αν θα τραβήξω vlog σήμερα ή αν θα το σταματήσω έτσι απλά. Ξεκινήσαμε τους εμετούς. Καταπληκτικά θα πάει αυτό, τουλάχιστον το πίνει. Προσπαθεί. Λοιπόν, στο Γιώργο έψησα ένα τόστ, έβαλα δημητριακά άσπρα, γεμιστά Παπαδοπούλου με μπανάνα, ένα χυμωδάκι, γίτσες, ένα χυμωδάκι, πήρε και το νεράκι του, έτοιμος. Έχω γεμιστά από προχθές το ψυγείο για τον Χρήστο, έχω φακί από χθες που έκανα για εμάς και θα κάνω ένα μακαρόνι στεγνό για την Αλεξάνδρα. Αχ, Θεέ μου, αυτή είναι η μέρα μας σήμερα. Πλυντήρια, χαμός. Χαμός. Δεν προλάβανε να ανοίξουν τα σχολεία. Αυτά έχουμε.
Λοιπόν, επειδή δεν έχω τη διάθεση να τραβήξω vlog, κάπου εδώ θα σας κλείσω. Μην ξεχνάτε να είστε όμορφοι μέσα και έξω, προπάντων εσωτερικά. Περαστικά σε όσα παιδάκια είναι άρρωστα, περαστικά σε όσους μεγάλους είστε άρρωστε. Εύχομαι να μην αρρωστήσουν τα παιδάκια σας, να περάσετε αυτό το διάστημα των 2 μηνών ακόμη ήρεμα, να τελειώσουν, να έχουμε τις καλοκαιρινές διακοπές, να ηρεμήσουμε. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Είναι άσχετη μέρα, απλά ήθελα να κλείσω το vlog γιατί ξέρω ότι όλοι θα μου γράψετε περαστικά και αυτά και να γίνει γρήγορα καλά, αλλά επειδή είναι ήδη καλά, ήθελα να το αναφέρω πριν κλείσω το βίντεο. Ότι η Αλεξάνδρα είναι μια χαρά, μόνο εκείνη τη μέρα έκανε με τους, την Δευτέρα που είχε γυρίσει προς Τρίτη ξημερώματα το πρωί. Όλη την Τρίτη ήταν μια χαρά, όλη την Τετάρτη ήταν μια χαρά, την κράτησα 2 μέρες προληπτικά στο σπίτι και την έστειλα σήμερα στο σχολείο Πέμπτη. Οπότε ναι, μιας και δεν έχω ανεβάσει το βίντεο, ήθελα απλά να ενώσω αυτό το κομμάτι για να μην ξεκινήσετε κάτω από τα σχόλια, ξέρω ότι όλοι θα ευχηθείτε περαστικά. Είναι μια χαρά τώρα, οπότε δεν χρειάζεται να ευχηθείτε τα περαστικά. Να είστε όλοι καλά, τα λέμε στο επόμενο vlog. Πολλά φιλιά.